Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4 ακούτε, είναι ο Μπαλαντέρ για ακόμα ένα βράδυ μαζί σας. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 με Νίκο Παπαδόπουλο, σόλο καριέρα απόψε πίσω από το μικρόφωνο, γιατί ο Νίκος Μοσχοβίτης έχει μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό το Basketball Champions League μας ταλαιπωρεί από το ξεκίνημα της σεζόν. Κάποια στιγμή μας, ρε φίλε, θα αποκλειστούν και θα τον έχουμε εδώ πέρα 3-3. Δεν γίνεται, εντάξει. Θα τον έχουμε βέβαια τηλεφωνικά στη συνέχεια και πιθανόν τον έχουμε και σε λίγο, γιατί νομίζω ότι οδεύει προς το ημίχρονο η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Τενερίφη. Το κινητό σας αθόρυβο. Πότε. Ωραία. Ωραία. Και επίσημα απαγόρευση για τους φίλους του Άρη για το μάτς με τον Όφη. Με απόφαση του Γιώργου Βασιλιάδη. Το είχαμε αναφέρει και, και στην απογευματινή την εκπομπή με τον Χρύσανθο. Ήταν γνωστό από το απόγευμα ότι μάλλον πάμε προς απαγόρευση. Πλέον είναι και επίσημο ότι ο κύριος Βασιλιάδης, ενώ επέτρεψε να πάνε παδί του ΠΑΟΚ, να πάνε παδί της ΑΕΚ, να πάνε παδί του Ολυμπιακού στο Γεντικουλέ, απαγορεύει την μετακίνηση των οπαδών του Άρη στην έδρα του Όφη για το μάτς της Κυριακής. Ωραία πραγματάκια, έτσι. Μια αποφάσεις δίκαιες που δεν κρύβουν έτσι κάτι άλλο από πίσω τους. Είναι η αλήθεια. Σωστές, ωραίες και μπάρικες αποφάσεις. Καθόλου επιλεκτικές, όχι. Καθόλου επιλεκτικές, όχι επειδή πήγαν οι προηγούμενοι και δεν πάει ο Άρης τώρα. Καθόλου επιλεκτική απόφαση του κύριου Βασιλιάδη που βάζει stop στους φίλους του Άρη για το μάτς της Κρήτης. Δεν είναι εδώ σαν παρουσία, σαν φυσική παρουσία, είναι όμως η φωνή του εδώ πέρα, τηλεφωνικά, και πάμε να τον ακούσουμε για να μας ενημερώσει για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην Τενερίφη. Νίκο Μοσχοβίτη, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Πώς είστε? Σε καλύτερη κατάσταση από χθες, ομολογώ. Αυτό είναι θετικό. Ναι, δηλαδή ίσως να προλάβαμε καταστάσεις από χθες το βράδυ. Νομίζω ότι προχωράμε καλά. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ προχωράει, βλέπω, καλά στην Τενερίφη, παρόλο που χάνει με ένα πόντο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ καλά στην πρώτη περίοδο. Προηγήθηκε ακόμα και με 10 πόντους, οπότε είχαν κλείσει 33-32. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ και προϋπόθεση διεκδίκησης νίκης είναι να συνεχίσει να κρατάει χαμηλά στους σκορ τους Ισπανούς. Αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί η Τενερίφη είναι μια ομάδα που στο κομμάτι του σκοραρίσματος, της δημιουργίας, είναι πολύ καλή. Το ΠΑΟΚ την έχει κρατήσει αρκετά χαμηλά. Του έλειψε η δημιουργία κυρίως στη δεύτερη περίοδο του ΠΑΟΚ, δηλαδή ξεκίνησε πολύ καλά με Κόνιαρη, με Γκος, με Χρυσικόπουλο. Στην πρώτη περίοδο είχε 5-7 τρίποντα. Κάτι που χάλασε στη δεύτερη, καθώς και ο Γκος έκανε δύο φάουλ από νωρισιό, ο Χρυσικόπουλος και πήγανε στον πάγκο, πήγε ο Κόνιαρης για ανάσες. Χάθηκε λίγο δημιουργία εκεί με τον Χάτερ, ήταν λίγο εκτός κλίματος αγώνα τουλάχιστον μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως ο ΠΑΟΚ πάντα με οδηγό την άμυνά του είναι μέσα στο μάτς. Όσο το συνεχίζει αυτό το πράγμα, όσο κρατάει χαμηλά τους Ισπανούς, μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. 10 πόντους είχε ο Μακφάντεν μέχρι στιγμής για την Ερήφη και είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα. 9 είχε ο Χρυσικόπουλος για τον ΠΑΟΚ με 3-4 τρίποντα. Καλά το πηγαίνει το παιχνίδι, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Απλά για μένα το σημαντικό είναι το 33 που έχει δεχτεί και όχι το 32 που έχει βάλει. Αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να διεκδικήσει μέχρι το τέλος την νίκη στην Ισπανία. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Καλά το πάει. Γιατί όχι να μην την πάρει και την νίκη κιόλας. Απλά κοιτάξτε να γυρίσετε γέρος. Δεν θέλω να αργήσετε, έτσι. Φίλε, έχει προβλήματα στο καιρό στην Τενερίφη, να ξέρεις. Οπότε μπορεί να μην γυρίσει αύριο ομάδα και να πάει για να βολεί το ντέρμπι. Είναι πιθανό? Fake news. Όχι. Το είπες με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και... Να μαλώναμε λίγο πάλι έτσι αύριο και μετά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, έπρεπε να γυρίσει. Όχι, να μπουν να παίξουν. Να μπουν να παίξουν. Οι τιτίκες. Εντάξει. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου, Νίκο Μοσχοβίτη. Είναι γνωστά. Ακριβώς. Έτσι. Έτσι. Ωραία. Πώς μάγει για τράκι, έχει δει σήμερα? Τι, όχι. Κόλλησε Ευαγγέλια Αγγέλου, να ξέρεις. Τι είπε? Αλλά είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Είδα ότι έχασε ο Προμηθέας. Είχε σε ένα διαιτητή, γιατί ο Προμηθέας έφαγε σφαγή σήμερα, έχασε από την Πολόνια. Ναι. Και τον έχει πιάσει να διαιτητή σε κάποια φάση κάτι το σπίτι σου και τέτοια. Ξέρεις, δεν σταμάτησε, δεν είχε σταματημό. Αυτή η τεράστια μορφή που λέγεται Μάγκη Γιατράς και πολύ καλός προπονητής. Το σπίτι σου, ε! ναι. Νομίζω ότι δεν το κατάλαβε όμως ο διαιτητής. Ναι, αλλά μετά συνέχισε να τον βρίσκει και το έδωσε δεύτερη χίπη και τον απέβαλε. Α, εντάξει.
Μάλλον θα του έκανα τη μετάφραση. Λογικά. Ναι. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός βλέπει με τον 3-49 την Μπαρτσελόνα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ωραία και κόσμο κιόλας. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο Μοσκοβίτη, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το θεάρα στο έργο σου και να ενημερώνει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά. Okay. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Μοσκοβίτη. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είχαμε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Τενερίφη. Θυμίζω, Τενερίφη ΠΑΟΚ 33-32, σκορ ημιχρόνου. Γιατί μεγαλώσαμε, Γιάννη, 30 αρέσαμε να πούμε και δεν βλέπουμε. Μας πιάνουν κάτι ψήξη, μας πιάνουν, πονάει όλο μας το σώμα. Δεν είναι κατάσταση αυτή, φίλε. Σε κακή κατάσταση είμαι. Θέλω τρίψιμο. Θέλω αυτό με τα χέρια, θέλω μασάζ. Κατάλαβες, δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Φίλε, τι νομίζεις. Κάποτε ήμασταν νέοι, τώρα και εμείς σιγά σιγά πλησιάζουμε τα 30, αγροφαίνονται πολύ, πολύ κοντά. Έρχονται κι αυτά. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι, φίλε. Μεγαλώνεις. Το θέμα είναι όσο μεγαλώνεις, θα γίνεις και σοφότερος. Αυτή είναι η ουσία, Γιάννη Ζάτση. Λοιπόν, στο στοίχημα και στα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη για το κύπελο Αγγλίας, βλέπω. Μάλιστα. Bristol Rovers, Barnet 0-0. Salford Shrewsbury 0-1 και Hartlepool Gillingham 2-0. Στο μπάσκετ, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο άξιο αναφοράς, στο ποδόσφαιρο. Στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα 53-50, Αρμάνι Μιλάνο Μπασκόνια 44-43. Το Παναθηναϊκό είναι στην τρίτη περίοδο, το Μιλάνο Μπασκόνια είναι στη δεύτερη περίοδο. Για το... τώρα μπαίνει στην τέταρτη περίοδο το μάτς του Παναθηναϊκού. Ωραία. Για το Eurocup, Άλμπα Βερολίνου Λιμός 58-57, στην τέταρτη περίοδο ημίχρονο Μπρέσια Γαλατά 48-40, Τωρίνο Ούνιξ Καζάν 37-30, η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη ητάται, Ουνικάχα Μόρναρ Μπαρ 60-34, σβηστά Ισπανή. Στο Basketball Champions League, στην τρίτη περίοδο που μόλις ξεκίνησε, Αβελίνο Βένσπιλ 41-46, ημίχρονο Ναντέρ Χάπολ Χολών 27-40, ημίχρονο Τενερίφη ΠΑΟΚ 33-32, από ό,τι βλέπω. Τι ακούγεται, ρε φίλε, από κάτω. Τι κάνεις στο σχολείο χώρο. Έργα πράγματα, φίλε. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, σχολή τέτοιο, θεατρική σχολή, όχι σχολή χώρο. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Νωρίτερα στην Ευρωλίγκα είχαμε Κίμκι Μπουντούσνο στο 85-69. Νίκη της Τσεσεκά στην παράταση επί της αξιόμαχης Ζαλγκύρης 99-97 στην μάχη Ιτούδη-Γιασκεβίτσιους. Στο Champions League, στο Viva Europe Cup βασικά. Είχαμε, θυμίζω νωρίτερα, την νίκη του Άρη Μπιζλικού Ιλεύσκη με 81-76 στο παιχνίδι που έγινε στο Παλέ και ενημερώνωσα φυσικά μέσα από το Λίμπερο 107,4. Στο Eurocup Zenita Αγίας Πετρούπολης Τρέντο 99-102, Τόφας Λοκομοτίβ Κουμπάν 99-105, Παρτιζάν Βαλένθια 61-69, Τσεντεβίτα Γκιντίνια 94-87, Φραγκφούρτη Ρίτα 65-63, Άλμπα Βερολίνου Λιμόζ 61-57, Μπρέσια Γαλατά 48-40, ημίχρονο, ημίχρονο Τωρίνο Ούνιξ Καζάν 37-30 και ημίχρονο Νικάχα Μόρναρ Μπάρ, είπαμε, 62-41 το σκορ στην Ισπανία. Στα δύο λεπτάκια πριν από τις 10.30 θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας break. Με την επιστροφή μας θα ανοίξουμε λίγο το χαλάρο αυτόν κύκλο των ρεπορτάζ για να πάρουμε τα νέα των ομάδων της πόλεως. Πάω ΚΑΡ και Ηράκλειο. Ηράκλειο, ο οποίος έχει παιχνίδι αύριο με τον Απόλλωνα Λάρισας. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με αυτά όλα μετά από το διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Ζάτση. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Μπάλαντερ. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας. Έτσι, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 μέχρι 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και το χρέωσαν τη κινητή τηλεφωνία 68-60 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα. Στην Τενερίφη 41-43 προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Ελένη Μπούντου, καλησπέρα. Χαίρετε. Χρόνια και ζαμάνια. Έτσι ακριβώς. Λείπει το μπασκετικό σουέτερο νήμιση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Μου τα απασχολείτε. Μου τα απασχολείτε. 9,5 ώρα είναι το παιχνίδι στην Τενερίφη και είναι και πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Αρκετά κοντά οι δύο ομάδες. 41-45, όπως είπες και εσύ. 43 είπα εγώ, αλλά μπήκε τώρα, είναι με το Χρυσικόπουλο. Βλέπω 41-45. 41-45 ακριβώς, τρίτη περίοδος. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Μια ωραία αποστολή για σένα, νομίζω, Ελένη. Δηλαδή τώρα να πεις, ας πούμε. Κοίταξε, Νίκο μου, εδώ δεν πηγαίνουν οι μπασκετικοί. Σωστό. Γιατί είναι ακριβό ταξίδι, η αλήθεια είναι η Τενερίφη. Και αν αναλογιστείς κιόλας πόσο δύσκολο ταξίδι είναι, δεδομένου ότι η αποστολή του ΠΑΟΚ έφυγε 6.30 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, όπως μετέφερε και ο Νίκος, από Θεσσαλονίκη. Για Αθήνα. Έφτασε Αθήνα. Ναι. Από την Αθήνα πέταξε για Μαδρίτη και από Μαδρίτη πήρε το αεροπλάνο για Τενερίφη. Δεν το λες και εύκολο. Μην κοίτας τώρα που ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ έχει τσάρτερ, έτσι είναι λίγο... Έχει πιο εύκολα ταξίδια μπροστά του. Υπάρχουν και τα παιδιά στο μπάσκετ που ταλαιπωρούνται από τα συγκεκριμένα ταξίδια, από δύσκολες ώρες, πολύ ώρα ταξίδια. Αλλά βλέπεις ότι είναι εκεί και το παλεύουν. Ενώ το Λονδίνο, Ελένη μου, τι είναι, ένα τσιγάρο δρόμος είναι τώρα, πες, ας πούμε. Εντάξει, το Λονδίνο πλέον είναι εύκολη πρόσβαση για όλους μας, Νίκο. Πότε μπαίνεις στο αεροπλάνο, πότε κατεβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις. Μέχρι να σου προσφέρουν τον καφέ σου έχει φτάσει. Αυτό μέχρι ακριβώς. Να τακτοποιηθείς λίγο, να προσγειωθείτε, να απογειωθείτε, να δέσεις ζώνη, να αφήσεις ζώνη. Έτσι. Έφτασες. Τρεις ωρίτσες, τίποτα ούτε. Έτσι ακριβώς. Πριν με πάω όμως στο Λονδίνο και στο παιχνίδι με την Τσέλσι, γιατί έχουμε μέρες μπροστά μας. Έτσι, όλη την άλλη εβδομάδα, αν θέλεις, μπορούμε να συζητάμε για Τσέλσι, για Σάρι και πάει λέγοντας. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι αδιάφορο για τους Λονδρέζους. Έτσι. Αν και υπάρχει πολύ μεγάλος ξεσηκωμός, η αλήθεια είναι, μιας και ξεκίνησες από αυτό, θεωρώ και εκτιμώ ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει ήδη, έχουν προγραμματίσει ήδη το ταξίδι τους, χωρίς να έχουν βεβαίως εισιτήρια, τα οποία αποδείχθηκαν πάρα πολύ λίγα βεβαίως για τις ανάγκες των οπαδών του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Ήδη εδώ και αρκετές μέρες η ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει το sold out στα εισιτήρια για το Stamford Bridge. Τώρα δεν ξέρω πώς και αν κάποιοι θα την βρουν έτσι την άκρη τους με διασυνδέσεις από το Λονδίνο και από την Τσέλσι, αν και οι μπλε ξεκαθάρισαν ότι τα εισιτήρια τα δικά τους πολύ δύσκολα θα φτάσουν στα χέρια των οπαδών του ΠΑΟΚ, γιατί έχουν και κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όσοι θα προμηθευτούν τα συγκεκριμένα εισιτήρια. Θα τα δούμε όλα. Για πόσα εισιτήρια μιλάμε, Ελένη, από πλευράς ΠΑΟΚ? Γύρω στα 1.200. 1.200 μόνο, Ναι, είναι λίγα. Ναι. Είναι λίγα. Είναι λίγα. Κοίταξε, από τη στιγμή που έγινε η κλήρωση έτσι, και βγήκε αναλυτικά το πρόγραμμα και το ότι η Τσέλσι είναι στον δρόμο του ΠΑΟΚ και ότι υπάρχει εκτός έδρας παιχνίδι στο Στάνφορντ Μπριτζ, κακά τα ψέματα, όλοι προγραμμάτισαν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια και στη Βουδαπέστη ταξίδεψε και πήγε πάρα πολλής κόσμος. Υπήρχε έτσι ένα πρόβλημα με τα εισιτήρια, δεδομένου ότι ανήμερα του αγώνα υπήρχε μια ενημέρωση, μια ανησυχία από την πλευρά των ανθρώπων του ΠΑΟΚ ότι υπάρχουν πολλοί χωρίς εισιτήριο, ότι υπάρχουν πολλοί με λάθος στοιχεία στα εισιτήριά τους και ότι η Ούγγροι ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα αυστηρή και να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι θα μείνουν απ' έξω. Τέλος καλό, όλα καλά στην Βουδαπέστη, αλλά δεν σημαίνει ότι το γεγονός ότι επιλύθηκε εκεί το πρόβλημα στο ΜΑΤ με την Βίδη θα συμβεί κάτι αντίστοιχο και στο Λονδίνο. Ας εξετάσουμε το θετικό και αισιόδοξο σενάριο ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε και αν θέλεις μεταφέρουμε είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δίψα για το συγκεκριμένο ταξίδι. Θα ταξιδέψουν αρκετοί, έχουν προγραμματίσει αρκετοί το συγκεκριμένο ταξίδι και η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχει μπροστά στον ΠΑΟΚ το παιχνίδι με την Ξάνθη, αλλά όλοι συζητούν και μιλούν τουλάχιστον οι οπαδοί έτσι για το συγκεκριμένο ταξίδι στο Stamford Bridge. Όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο. Έτσι. Εντός έδρας παιχνίδι, επιστροφή στην δράση με την έναρξη του πρωταθλήματος για την ομάδα του Ράσβαν Λουτσέσκου. Μια Ξάνθη η οποία βρίσκεται σε
σε εξαιρετικό φεγγάρι αγωνιστικά. Έτσι βρίσκεται στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας. Μία Ξάνθη η οποία παραδοσιακά, αν θέλεις, βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Βέβαια πέρσι στα πηγάδια της Ξάνθης, να σου θυμίσω, εκείνο το παιχνίδι ήταν κομβικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί αν θέλεις εκεί γύρισε το κουμπί για την συνέχεια της σεζόν. Στα πηγάδια της Ξάνθης, τέλη Νοεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, αρχές Δεκέμβρη, μία περίοδο που ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βρει εύκολα διπλό, μία περίοδο που ο Ράσμα Λουτσέσκου ψαχνόταν ακόμη για να δέσει την ομάδα του, να δέσει το σύνολό του και να βρει τα πατήματά του. Δέχθηκε έτσι σκληρή κριτική κατά την έναρξη της περσινής σεζόν, αλλά στην Ξάνθη, έτσι με το επιβλητικό 0-3 αν δεν κάνω λάθος, και με τους παίκτες να τρέχουν πάνω στον Λουτσέσκου, φάνηκε ότι άλλαξαν όλα και ως προς την ψυχολογία του ΠΑΟΚ και αγωνιστικά, αλλά και βεβαίως ο Λουτσέσκου κατάφερε όχι απλά να αντέξει στην σκληρή κριτική, αλλά και να κερδίσει τον κόσμο του δικεφάλου. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Πλέον υπάρχει παιχνίδι, όπως λέγαμε και προηγουμένως το Σάββατο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα για την ομάδα του δικεφάλου. Καταρχάς, σιγά σιγά ενσωματώνονται και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές, και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί. Ήδη 4 επέστρεψαν από χθες. Πρίγιοβιτς και Τόσκα ήταν οι τελευταίοι που είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες, αλλά από εκεί και πέρα χθες προέκυψε ένα πρόβλημα με τον Κρέσπο και η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια ανησυχία για τον Ισπανό αμυντικό. Τέλος καλό, όλα καλά, δεδομένου ότι οι ενοχλήσεις που είχε ο Κρέσπο στο ισχύο φάνηκε να μην είναι κάτι ανησυχητικό. Ακολούθησε σήμερα θεραπεία και σύμφωνα έτσι με την ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, από αύριο θα μπει κανονικά σε ρυθμούς προπονήσεων μαζί με το υπόλοιπο σύνολο. Ευχάριστη ήταν τα νέα όμως και για τον Αντελίνο Βιερίνια, έτσι, ο μεγάλος άτυχος της ομάδας του δικεφάλου στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Βίδη, με το πρόβλημα τραυματισμού στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν την ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Ο Βιερίνια, ο οποίος ακολούθησε όλο αυτό το διάστημα και το διάστημα της διακοπής πρόγραμμα αποθεραπείας, και σιγά σιγά, και σήμερα έκανε ατομικό πρόγραμμα, αλλά σιγά σιγά μετράει αντίστροφα, θα λέγαμε, συντηρητικά το λέμε, για την επάνωδό του. Από αύριο θα δει και θα δοκιμάσει και ο ίδιος μέσα από τεστ υψηλότερης έντασης σε τι κατάσταση βρίσκεται, για να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει μέρος στις προπονήσεις του δικεφάλου. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα δύο έτσι, θέματα τα οποία απασχολούν τον Ράσμα Λουτσέσκου εν ώψη της αναμέτρησης με την Ξάνθη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα τα οποία αφορούν την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Το ένα έχει να κάνει βεβαίως με την άφιξη του Ιβάν Σαββίδη στην Θεσσαλονίκη, η οποία αναμένεται την Παρασκευή. Θα έχει μια συνάντηση ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ με τον Μάριο Μπράνκο, τον αθλητικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε στο Άμστερνταμ και στο συνέδριο του Y-Scout, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, 1,5 μήνα πριν την έναρξη της μεταγραφικής περίοδου του Γενάρη, με αρκετά συμβόλαια να εκπνέουν το ερχόμενο καλοκαίρι και κάποια από αυτά να φωνάζουν για ανανέωση. Καταλαβαίνεις ότι οι δύο άνδρες έχουν πολλά να πούν και να συζητήσουν. Ναι. Βεβαίως ο Πορτογάλος θα κάνει τις δικές του εισηγήσεις. Ο Ιβάν Σαββίδης από την πλευρά του θα πρέπει να ενημερωθεί για όλα τα τεκτενόμενα και βεβαίως για το ποιες είναι οι αποφάσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος, και κατόπιν να παρθούν, αφού τεθούν επιτάπητος, να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις για να δρομολογηθούν εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνεις, η συγκεκριμένη έτσι, παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, η άφηξή του στην Θεσσαλονίκη, σημαίνει πολλά όσον αφορά τις εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας του δικεφάλου. Μιας και λέγαμε για ανανεώσεις, δημιουργήθηκε, η αλήθεια είναι σήμερα, Νίκο μου, ναι, ένα θέμα με τον Φερνάντο Βαρέλα, έτσι, και έγιναν έτσι διάφορα post το ένα μετά το άλλο, γιατί ανέβασε ένα story στο Instagram, είναι αυτό το Instagram το οποίο έτσι έχει δημιουργεί διάφορες ιστορίες, έτσι ανέβασε ένα story το πρωί, το οποίο έλεγε χαρακτηριστικά ότι απομένουν 40 ημέρες. Τι θα μπορούσες να σκεφτείς εσύ? Ότι πλησιάζει τέτοιο. Ή το τέλος του χρόνου. Μπορεί να εννοεί ότι τελειώνει ο χρόνος και έχει το 19. Αλλά μπορεί να εννοεί και τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ναι, εντάξει. Δεδομένου ότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει το καλοκαίρι του 2019. Άρα αυτό σημαίνει ότι τη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, αν και εφόσον δεν προκύψει χρυσή τομή με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ όσον αφορά την ανανέωση του συμβολέου του, ότι μπορεί να συζητήσει, έτσι, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να συζητήσει με άλλους συλλόγους για το μέλλον του.
Το συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι πως στάρις με συγκεκριμένη ανάρτηση διαβάστηκε κάπως έτσι, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Φερνάντο Βαρέλα, αν και υπάρχει διάθεση και είναι ξεκάθαρο αυτό και από την πλευρά του ΠΑΟΚ αλλά και από την πλευρά του προπονητή, προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία τους, προκειμένου ο έμπειρος στόπερ να παραμείνει στην Τούμπα και τα επόμενα χρόνια, ωστόσο δεν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Η συγκεκριμένη ανάρτηση κατέβηκε μετά από λίγη ώρα. Ανέβηκαν άλλες δύο αναρτήσεις από τον Βαρέλα. Η μία διέψευσε ότι η πρώτη ανάρτηση έχει να κάνει με την ανανέωση του συμβολαίου του. Μάλιστα, έτσι αν θέλεις, εξέφρασε και έναν εκνευρισμό ο Βαρέλα, λέγοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να ανεβάσει κανείς στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, ότι είναι όλα fake news και ότι είμαστε και παραμένουμε ομάδα και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούσα το Instagram κατά αυτόν τον τρόπο. Σημείωσε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε 40 μέρες περιμένει κάτι δικό του προσωπικό και αργότερα αποκάλυψε ότι περιμένει να ετοιμαστεί να χτιστεί το πατρικό του σπίτι στην πατρίδα του. Για να το διαβάσουμε έτσι λίγο πίσω από τις λέξεις και από τις αναρτήσεις, σαφώς και κρατάμε την εκδοχή του Βαρέλα, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι 40 μέρες απομένουν για να ανοίξει μεταγραφική περίοδος του Γενάρη, είναι λογικό και επόμενο πολλοί να το συνδύασαν με αυτό το γεγονός. Και η αλήθεια είναι, γι' αυτό κατέβηκε κιόλας ενδεχομένως. Νομίζω ότι υπήρχε και μια δυσαρέσκεια, αν θέλεις, και από την πλευρά του ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όσον αφορά την ανανέωση της συνεργασίας δύο πλευρών να δημοσιοποιείται ή αν θέλεις να πιέζεται μια κατάσταση μέσω Instagram, και γι' αυτό κιόλας και ο ποδοσφαιριστής το αντιλήφθηκε, το κατέβασε, προσπάθησε να δώσει την άλλη εξήγηση για να πέσουν οι τόνοι. Ούτως ή άλλως η πλευρά του ποδοσφαιριστή, η πλευρά του Βαρέλα έχει ενημερωθεί ότι είναι στις προθέσεις τους να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Σίγουρα στον ΠΑΟΚ αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια έτσι σχετική καθυστέρηση στο συγκεκριμένο ζήτημα και σίγουρα στον ΠΑΟΚ αναγνωρίζουν και την προσφορά του Βαρέλα, αλλά και το γεγονός ότι είναι μια ηγετική έτσι, προσωπικότητα στα αποδυτήρια της ομάδας και αν θέλεις η δίψα του ή η διάθεσή του να παραμείνει και να το δείξει μέσω Instagram, τον οδήγησε έτσι σε αυτό το μικρό ατόπιμα, αν θέλεις, πιέζοντας την κατάσταση μέσω Instagram, το οποίο βέβαια ο ίδιος καλώς έκανε και διέψευσε για να δείξει ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το story με τον Βαρέλα. Έτσι δεν είναι μόνο Βαρέλα, είναι ο Κρέσπο, είναι ο Μπίσεσβαρ, είναι ο Σάχοφ, είναι ο Κάνιες, είναι έτσι πέντε οι ποδοσφαιριστές, ακολουθούν και άλλοι βεβαίως, αλλά σίγουρα αυτοί οι πέντε αποτελούν την καυτή πατάτα που έχει στα χέρια του και καλείται να διαχειριστεί ο Μάριο Μπράνκο. Από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει να σταθούμε και στην αποθέωση των Σέρβων στον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Έτσι, ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος παρέμενε πολύ καιρό τα πίτσα από τον ομοσπονδιακό προπονητή και δέχθηκε και σκληρή κριτική μάλιστα από τα ΜΜΕ της Σερβίας για το γεγονός ότι τα πηγαίνει τόσο καλά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν χρησιμοποιείται λεπτό από τον ομοσπονδιακό προπονητή του. Τελικά ο Πρίγιοβιτς χρησιμοποιήθηκε, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και νομίζω ότι η παρουσία του ήταν η καλύτερη απάντηση στον Μλάντεν Κρίσταϊτς. Έτσι είχε γκολ, είχε δοκάρι, είχε ασίστ ο Πρίγιοβιτς στον χρόνο που αγωνίστηκε και χαρακτηριστικά είναι μάλιστα τα όσα δήλωσε ο Μίτροβιτς, είναι ο έτερος επιθετικός της Εθνικής Σερβίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αν θέλεις, κλέβει την θέση βασικού, δικαιωματικά βεβαίως και ο Μίτροβιτς, αν θέλεις, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, είναι λογικό και επόμενο και ο Μίτροβιτς να διεκδικεί θέση, αλλά είναι ενδεικτικό των όσων δήλωσε ο Μίτροβιτς για τον Πρίγιοβιτς, ότι απολαμβάνω να παίζω μαζί του, γιατί όταν είμαστε και οι δύο στην σύνθεση της ομάδας, είναι λογικό ο Πρίγιοβιτς να τραβάει με τη σειρά του κάποιους αντιπάλους, κάποιους αμυντικούς και σε μένα να μένουν έτσι και εγώ μάλλον με μεγαλύτερη ευκολία να βρίσκω διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Το ίδιο δήλωσε και ο Πρίγιοβιτς, έτσι, πετώντας με Γάντι, πετώντας μάλλον το Γάντι στον προπονητή του, λέγοντας ότι η Σερβία αποδίδει και με δύο επιθετικούς. Δεν θα έλεγα ότι είναι ρίσκο, είναι απόλαυση να παίζω με τον Πρίγιοβιτς στην κορυφή, με τον Μίτροβιτς, συγγνώμη, στην κορυφή της επίθεσης, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει. Υπάρχουν μάλιστα και μπηχτές εντός εισαγωγικών από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Σερβίας για το γεγονός ότι ο Κρίσταϊτς τόσο καιρό δεν χρησιμοποιούσε δύο επιθετικούς, τον Μίτροβιτς και τον Πρίγιοβιτς, από τη στιγμή που αυτό τουλάχιστον αποδίδει στο χορτάρι.
Κλείνοντας, να πάμε και στο θέμα του νέου γηπέδου, γιατί μετά την κεντρική περιφέρεια Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης δημιούργησε την δική του επιτροπή, την δική του ομάδα, έτσι που απαρτίζεται από ειδικούς που θα ασχολούνται βεβαίως με το θέμα του νέου γηπέδου της Τούμπας. Το είχαμε σημειώσει και στην σύσκεψη τότε που πραγματοποιήθηκε στο Μακεδονία Πάλας, εκεί που παρευρέθηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ, ΠΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ βεβαίως, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μάλλον και η Κεντρική Περιφέρεια Μακεδονίας, όπου από τα πρώτα τα οποία συζήτησαν και έθεσαν επιτάπητος, είναι η δημιουργία μιας επιτροπής, η δημιουργία μιας επιτροπής ειδικών που θα ασχολείται και θα τρέχει, αν θέλεις, όλα τα διαδικαστικά ζητήματα τα οποία αφορούν το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πριν από λίγες μέρες ο κύριος Τζιτζικός σας επέλεξε τους δικούς του ανθρώπους που θα τρέχουν το συγκεκριμένο project και σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης, δημοσιοποίησε τα ονόματα τα οποία θα απαρτίζουν την δική του επιτροπή και θα ασχολούνται με το θέμα αυτό του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, το οποίο, όπως αναφέρεται και σχετική ανακοίνωση μάλλον, δεν επιβαρύνει σε καμία περίπτωση τον προϋπολογισμό για όσους έτσι έχουν απορίες ή σκέφτονται πίσω από τις λέξεις τι μπορεί να σημαίνει η επιτροπή και πώς στελεχώνεται από ανθρώπους της περιφέρειας και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτά. Ωραία, Ελένη, 55-57 ο ΠΑΟΚ. Παραμένει και τώρα, όχι δεν μέτρησε, 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι στην Τενερίφη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ελένη. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει το προβάδισμα στην Τενερίφη. 55-57, 4-50, προλαβαίνω να δω καλά, πριν το φινάλε του παιχνιδιού στην Ισπανία. Πάμε για πολύ έτσι, αγχωτικό χιτσκοκικό, όπως θα έλεγε και ένας παραγωγός της κρατικής τηλεόρασης. Ένας συνάδελφος. Καλάθι μπήκε, μπω, δύσκολο καλάθι για τον ΠΑΟΚ. 55-59 με τον Μορέιρα να σκοράρει για τον Δικέφαλο. Που έχει το πρόβλημα, τρίποντο τώρα και την Τενερίφη μέσα. 58-59. Είναι πολύ καλή η Ισπανή από τα 6-75. Και τα αποδεικνύουν και τώρα. Όποτε ο ΠΑΟΚ σκοράρει, βρίσκουν τις λύσεις με το μακρινό σουτ. Μειώνουν στον πόντο τώρα. Για τον κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την επίθεση. Θα δούμε και αυτή τη φάση. Και πάμε στο διάλειμμα. Γιάννη Ζάτση. Για να επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε. Τρίποντο Χάτσερ. Όχι, το βάλε. Βεβαίως. 58-62 ο ΠΑΟΚ, μάλιστα. Λίγα λεπτά πριν το φινάλε στην Ισπανία, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έκανα αυτά τα μοσχοβητίστηκα και εγώ τώρα, Γιάννη Ζάτση, και έχω ανοίξει live στο Instagram, φίλε. Έτσι, για τους φίλοι που ακολουθούν, οι φίλοι και στηρίζουν, ρε παιδί μου. Έχουμε ανοίξει live στο Instagram αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είμαστε μόνοι μας έτσι κι αλλιώς, αφού δεν έχουμε την παρέα του Μοσχοβίτη, τουλάχιστον να έχουμε, να έχουμε την παρέα του κοινού εδώ στο Λίμπερο μέχρι τις 12. Λοιπόν, είπαμε 2-3 πραγματάκια για τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά το μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μπαρτσελόνα τελικά στο ΟΑΚΑ 76-70. Στο μπάσκετ, για το Basketball Champions League βέβαια, 64-64, 65-64 τώρα Τενερίφη μπροστά, λίγο πριν το φινάλε. Είμαστε στην Τενερίφη και θα σας ενημερώνουμε φυσικά για αυτά τα τελευταία κρίσιμα λεπτά και το λίγο αποτέλεσμα. Στον Άρη, να πάμε τώρα, στον ποδοσφαιρικό Άρη, θα μιλήσουμε αργότερα και για τον μπασκετικό. Λοιπόν, αφού σας πούμε φυσικά ότι μαζί μας είναι ο Γιάννης Ζάτσης, στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Δεν πήρες ποδήλατο σήμερα, Γιατί? Λόγω της βροχής. Γιατί δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις ποδήλατο στη βροχή? Ποδήλατο και κάνω έτσι, εντάξει. Τι? Δεν έχεις μπουφάν ειδικό? Έλα, Ζάτσης, εσύ σκληροπυρηνικός που τίθεται αυτά, δεν καταλαβαίνεις. Γεια σας φίλοι, γεια σας φίλοι. Λοιπόν, χαίρετε που στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά επειδή έχουμε και μια VIP, δεν πολύ βλέπουμε κιόλας από τόσο κοντά. Λοιπόν, στον Άρη, όπου είχαμε σήμερα τον ορισμό του κύριου
Τζίλου, εξαιρετικός. Αυτός ο οποίος μας φύριξε στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ και φάγαμε 4. Δεν έφταιγε ο Τζίλος, βέβαια, που φάγαμε 4. Εντάξει. Και οι παίχτες στέγανε και ο Ερέρα έφταιγε. Αλλά είναι ένας ορισμός ο οποίος, όσο να είναι, έχει σαν αποτέλεσμα ο Άρης να πηγαίνει πιο υποψιασμένος στο Γεντικουλέ την ερχόμενη Κυριακή για το παιχνίδι με τον, με τον Όφη στις 7.30. Βοηθεί Κούλα Χασάν, Δημήτρης Γκάγκας και τέταρτος λέει Ευάγγελος Μανούχος, μάλιστα. Μακάρι να μην χρειάζεται να ασχοληθούμε με τη διαιτησία μετά το τέλος του συγκεκριμένου αγώνα. Βέβαια, το ωραίο εισαγωγικά όσον αφορά αυτό το παιχνίδι είναι ότι, όπως έγινε γνωστό και επίσημα πριν από περίπου μια ώρα, υπάρχει απαγορευτικό μετά από απόφαση του Γιώργου Βασιλιάδη για τον κόσμο του Άρη, για να μεταβεί στην Κρήτη και για να δει από κοντά το παιχνίδι με τον Όφη. Εγώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πόσο έχουν πάει οι οπαδοί τόσων ομάδων μέχρι στιγμή στο Γεντικουλέ για να δούνε τον Όφη με την ομάδα τους. Ξαφνικά έρχεται τώρα ο κ. Βασιλιάδης και απαγορεύει στους οπαδούς του Άρη να πάνε. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το σκεπτικό, αλλά και πάλι δεν έχει λογική από τη στιγμή που έχουν γίνει παιχνίδια ήδη φέτος στο Γεντικουλέ με οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας. Και ξαφνικά να αποφασίζουμε, και τώρα δεν μιλάμε για τη Λιβαδιά και τον Ατρόμητο, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για τον Ολυμπιακό, έτσι. Και ξαφνικά να αποφασίζουμε ότι οι οπαδοί του Άρη δεν πρέπει να πάνε. Παρένθεση, τελικό Τενερίφη ΠΑΟΚ 65-66. Πω χαμός. Με καλή ψυχολογία ο ΠΑΟΚ στον ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον Άρη. Τρέλα. Λοιπόν, μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, σε κάθε περίπτωση. Και τελευταίο καλάθι ποιος το έβαλε? Ο Χρυσικόπουλος έκανε το 65-66. Παρακαλώ. Λοιπόν, από πόσο ήταν? Ναι, από 64-64. Αστόχησαν οι Ισπανοί στην τελευταία επίθεση. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. 65-66 στην έδρα της Τενερίφης για το Basketball Champions League. Και με πολύ καλή ψυχολογία πλέον ο ΠΑΟΚ του Ηλία Παπαθεοδόρου στο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι του κόσμου, που είναι ένα σκάνδαλο όσο να είναι, αυτό το οποίο έγινε με το μάτς της Κυριακής και την απουσία των φίλων του Άρη. Γεια σας φίλοι που συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα αγωνιστικά, δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Παντελίδη. Αύριο θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα Μπάσα και Μαύραη. Και θα τεθούν και αυτοί στη διάθεση του 53χρονου τεχνικού, ο οποίος συνεχίζει, επιμένει θα έλεγα καλύτερα, να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Λίγο Ερέρα θυμίζει αυτός. Αλλά εντάξει, α δούμε. Αν τα ανοίξει από αύριο, δικαιολογείται. Εντάξει, οκ. Αλλά αν τα κρατήσει και αύριο κλειστά, θα έχουμε πρόβλημα. Κράτησε και σήμερα κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά την εντεκάδα που θα κατεβάσει στο μάτς της Κυριακής. Μπερδεμένα αυτά τα οποία δοκίμασε σήμερα, με πολύ τακτική για μία ακόμη μέρα από τον Σάβα Παντελή. Νομίζω ότι από αύριο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να έχουμε μία καλύτερη εικόνα όσον αφορά τις σκέψεις που έχει ο προπονητής του Άρη για την εντεκάδα. Επαναλαμβάνω, δεν νομίζω να γίνουν πολλές αλλαγές, αν γίνουν το πολύ 2-3. Και 2-3 είναι θέσεις που παίζονται για μένα αυτή τη στιγμή στην εντεκάδα, και δεν θα έχει και λογική να αλλάξει και πάρα πολλά ο προπονητής του Άρη στο πρώτο του παιχνίδι, και ενώ δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα με την ομάδα ο Παντελίδης. Είναι και αυτό σίγουρα ένα δεδομένο, και περιέχει και ένα ρίσκο το να μπει σε διαδικασία να αλλάξει πολλά πράγματα. Γεια σου, fashion blogger. Λοιπόν, άρα δεν θα δούμε πολλές αλλαγές νομίζω στο μάτι της Κυριακής, και από αύριο θα αρχίσουν να έχουν μια καλύτερη εικόνα για τα πλάνα του. Το θετικό πάντως είναι ότι είχε όλους παίξει διάθεση, απλά για τους δύο διεθνείς, δηλαδή τον Μπάσα και τον Μαύραη. Από τη στιγμή που θα επιστρέψουν και αύριο σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, έχοντας ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Αλβανίας, νομίζω ότι δύσκολα θα δούμε. Καλά, εντάξει, τον Μαύραη δεν θα το δούμε πιστεύω στην δεκάδα, γιατί και ο Δελιζής είναι σε καλή κατάσταση και έχει απουσιάσει και ο Αλβανός στόπερ αρκετές μέρες λόγω των υποχρεώσεων με την εθνική του ομάδα. Ο Μπάσα, και γι' αυτόν ισχύει το ίδιο όπως και με τον Μαύραη, είναι βέβαια όμως ένας παίχτης που αγωνίζει σε μια θέση που η ομάδα τον έχει ανάγκη.
και δεν έχει κάποιον άλλο παίχτη φορμαρισμένο, όπως για παράδειγμα υπάρχει στην άμυνα Δελιζήση, για να είναι δίπλα στο Βέλεθ. Άρα, ίσως έχει περισσότερες πιθανότητες ο Μπάσα για να συμπεριληφθεί και στα βασικά πλάνα του Παντελίδη. Αλλιώς νομίζω ότι θα δούμε τον Κολάσο μαζί με τον Σιώπη στο μάτς της ερχόμενης Κυριακής και έχει και περισσότερη λογική, γιατί αν πάμε σε ένα σχήμα Ματίγια με Σιώπη, τότε δεν θα υπάρχει ύψος, είναι η αλήθεια, στην εντεκάδα και στο χώρο του κέντρου που θες και λίγο ύψος είναι η αλήθεια. Τα δούμε όμως όλα αυτά μέσα επόμενες μέρες. Έχει ακόμα ο Άρης δύο γεμάτες μέρες, δηλαδή την αυριανή και την μεθαυριανή, για την προετοιμασία του ενόψη όφη. Το Σάββατο θα γίνει μια χαλαρή προπόνηση και συνέχεια η ομάδα θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο της της Κρήτης. Εδώ πέρα βλέπω. Όχι, εντάξει. Λάθος. Θα το διορθώσουμε στο All About Aris, το λάθος το οποίο έχει γίνει και το οποίο διακρίνω. Μπορείτε να διαβάσετε στο All About Aris και τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Μπρούνο Γκάμα στο επίσημο site της Super League, απαντώντας σε ερωτήσεις του κόσμου, και είπε αρκετά και ενδιαφέροντα ο Πορτογάλος. Όπως υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε, του Θόδωρου Καρυπίδη, του ισχυρού άντρα της ΠΑΕΑΡΙΣ, ο οποίος τοποθετήθηκε για την πορεία της ομάδας και για την έλευση του νέου προπονητή. Είμαι αισιόδοξος, πήραμε ένα πολύ καλό προπονητή, χωρίς να σημαίνει ότι ο προηγούμενος δεν είναι καλός. Είχαμε κάποιες διαφωνίες μαζί του και επιλέξαμε να αλλάξουμε. Ενώ ο προπονητής ξέρουμε ποιος είναι και ελπίζουμε να πάμε καλά. Όταν ρωτήθηκε για τον αγώνα με τον Όφη, τόνισε ότι είναι μια δύσκολη έδρα αυτή που θα παίξουμε. Ένα δύσκολο παιχνίδι σίγουρα, αλλά έχουμε βελτιωθεί πολύ. Για τους λόγους αγωνιστικής κοιλιάς, είπε ότι δεν νομίζω ότι η ομάδα έκανε κοιλιά. Δείτε τα παιχνίδια, ήμασταν άτυχοι με ΠΑΟΚ, χάσαμε πέναλτι και δεχτήκαμε κρύο γκολ στο 86. Είχαμε ένα κακό ημίχρονο με την ΑΚ, ενώ με τον Ολυμπιακό ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί. Χάσαμε φάση και ο Ολυμπιακός έκανε δύο ευκαιρίες και πέτυχε ένα γκολ. Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια, πιστεύω στα παιδιά. Θέλει και τύχει το ποδόσφαιρο. Είδατε με τον Πανιόνιο, το γήπεδο ήταν κατεφορικό, αλλά στο τέλος χάσαμε. Ήταν η δηλώση του Θόδωρου Καρυπίδη στο συνδρομητικό για την πορεία της ομάδας, για τον Σάβα Παντελίδη, για το παιχνίδι με τον Όφη. Ωραίο ταξίδι Γιάννη Ζάση στην Κρήτη, έτσι. Έχεις πάει Κρήτη ποτέ? Όχι. Ούτε μία φορά. Κάτσε. Εσύ από Αυστραλίες και τα λοιπά, κοσμογυρισμός και δεν έχεις πάει Κρήτη? Είχα πάει πολύ μικρός μια φορά. Οικογενειακό ταξίδι είχαμε πάει. 4 άτομα. Εγώ, ο αδελφός μου, η μάνα μου και ο πατέρας μου. Ωραία ήταν. Γύρισαμε όλη την Κρήτη. Και δώσανε σε μένα την κάμερα για να τραβάω. Και ήμουν πόσο, 10-11 χρονών, ζητούσα εγώ, λέω θέλω την κάμερα, θέλω την κάμερα. Στα δικά μου το, θέλω την κάμερα, θέλω την κάμερα. Μου δώσανε την κάμερα, εγώ τραβούσα το μεταξύ, την άνοιγα τραβούσα, αλλά δεν είχα πατήσει το ρεκ. και το μισό ταξίδι είναι μόνο μέσα στη μνήμη μας, σαν αμνήσεις μας. Το άλλο μισό είναι στην κάμερα, εντάξει, όταν τραβούσε ο αδελφός μου. Γιατί εγώ ήμουν λαθέρ σε αυτό το κομμάτι όταν ήμουν, όταν μου ανατέθηκε αυτή η ευθύνη. Έτσι. Λοιπόν, θα πάει κόσμος του Άρη πάντως. Θα πήγαινε βασικά κόσμος του Άρη στην Κρήτη. Ήταν και ένα ωραίο ταξίδι. Εγώ νομίζω θα έχει πάλι κόσμο του Άρη. Αλλά δεν θα είναι σε κερκίδα με διακριτικά κτλ. Σίγουρα μέσα στον κόσμο του Όφη στα επίσημα θα έχει και φίλους του Άρη, είτε από την Κρήτη είτε από την Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Απλά δεν θα φέρουν διακριτικά μαζί τους οι συγκεκριμένοι. Από τη στιγμή που ο κύριος Βασιλιάδης επιλεκτικά αποφάσισε να βάλει μπλόκο στους φίλους του Άρη για το ματς της ερχόμενης Κυριακής. Έχω και ανοιχτές γραμμές, να ξέρετε, έτσι. Άμα θέλετε να βγείτε. Εδώ είμαστε. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, για να τα πούμε παρέα μέχρι τις 12. Αυτή που απουσιάζει και ο Μοσχοβίτης. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ο ΠΑΟΚ μεγάλη νίκη στην Ισπανία. 65-66 την Τενερίφη, πολύ σημαντικό διπλό της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδόρου. Διστάζω λίγο, γιατί έρχονται κάτι μηνύματα. Λοιπόν, ωραία, το τακτοποιήσαμε και αυτό το ζήτημα, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και με πολύ καλή ψυχολογία, ο ΠΑΟΚ στον τέρμι με τον Άρη, έτσι, την επόμενη Κυριακή. Ένας Άρης ο οποίος επίσης νίκησε στο δικό του παιχνίδι. Κάνε τηλέφωνο του Σταμάτη, Γιάννη, να μιλήσουμε λίγο και για τον μπασκετικό Άρη, που αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι της Ευρώπας. Έτσι. Οχα.
πατάει like ένας που λέγεται Bruno Gamma. Και λέω, δεν γίνεται να είναι γιατί δεν έχει Instagram, λέω. Ο συγκεκριμένος, ναι, και δεν ήταν όντως το κανονικό προφίλ του Bruno Gamma. Μάλιστα. Λέω και εγώ τι έγινε. Σιγά σιγά πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελικό κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Ballander στον Λίμπερο 107,4 με Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου, Νίκο Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, μόνο του όλο καριέρα απόψε γιατί ο άλλος είχε μπάσκετ και όπου άλλος βάλετε Νίκο Μοσχοβίτη. Θυμίζω ξανά, μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ στην έδρα της Τενερίφης με 65-66. Και όντως είναι σημαντική νίκη γιατί η Τενερίφη είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης φέτος του φετινού Basketball Champions League. Κάτσε να πούμε τώρα μια σούμα τα τελικά σε Ευρωλίγκα και Basketball Champions League και Eurocup. Λοιπόν, Χίμικη Μπουντούσνοστ για την Ευρωλίγκα 85-69, Τσεσεκά Ζαλγκύρης στην παράταση 99-97, νίκη για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα 76-70, Αρμάνι Μιλάνο Μπασκόνια 93-90 για την Ευρωλίγκα. Για το Eurocup Zenit Τρέντο 99-102, Τόφας Λοκομοτίβ Κουμπάν 99-105, Παρτιζάν Βαλένθια 61-69, Τσεντεβίτα Γκιντίνα. Γκιντίνια 94-87, Φραγκφούρτη Ρίτας 65-63, Άλμπα Λιμόζ 84-76, Μπρέσια Γαλατά 86-65, Τωρίνο Ούνιξ Καζάν 72-82, το πήρε ο Πρίφτης τελικά, Ουνικάχα Μόρνα Μπάρ 113-76, εύκολη για τους Σπανούς. Στο... εδώ έχει και NBA τα χθεσινά. Ρε φίλε, πού είναι ο Μορελίζα θα δει. Ορλάντο Μάτζικ, το Toronto Raptors 91-93, Washington Wizards, Los Angeles Clippers 125-118. Σταμάτησε, φίλε. Τι γίνεται, Κασπέρα. Ω, καλά. Λοιπόν, στο Champions League του μπάσκετ, Νίζνη Νόβγκοροτ, Λούτβιγκσμπουργκ 74-76, Μπεσίκτας, Πετρούλ, Ολμπίγια 94-84, Πανεβέζης, Φουελαμπράδα 78-67, Άνβιλ Λεμάν 76-64, Προμηθέας Βίρτους Μπολόνια 85-95 με σφαγή, όπως μας είπε ο Νίκος Μοσχοβίτης του Προμηθέα. Αβελίνο Βένσπιλ 74-88, Ναντέρ Χάποελ Χολών 70-82 και στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε η μέρα, Τενερίφη ΠΑΟΚ 65-66. Και μπασκετικό Άρη, είχαμε την νίκη με 81-76 επί της Λουκόιλ Λεύσκη για το FIBA Europe Cup. Ο Άρης, ο οποίος αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι. Ναι. Ωραία. Κι άλλο λάθος. Κάτσε να το στείλουμε. Αποχαίρεσε λοιπόν τη διοργάνωση ο Άρης με ψηλά το κεφάλι σε ένα διάφορο παιχνίδι που βέβαια κάποιοι οπαδοί της Λουκόιλ ήρθανε για να του δώσουν έτσι ένα άλλο ενδιαφέρον αφού ήρθανε εμφανώς με όρεξη για μανούρες, για φασαρίες, πείτε το όπως θέλετε εσείς, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα και ο κόσμος του Άρη ήταν όπως έπρεπε, όσοι βρεθήκαν στο κήπεδο, δεν ήταν και πάρα πολύ φυσιολογικό βέβαια, γιατί μιλούσαμε και για ένα διάφορο ματς. Είναι η αλήθεια, όπως αυτό με τους Βούλγαρους που είχαν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Ο Άρης εδώ και λίγο διάστημα ήταν γνωστό ότι δεν θα συνεχίσει στην επόμενη φάση. Ήταν όμως μια νίκη περισσότερο νομίζω ψυχολογίας για τους κυτρινόμαυρους πριν από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και μετά από μια έτσι άσχημη τα λόγω διαιτητείας μετά στο παιχνίδι με το Περιστέρι. Ωραία. Λοιπόν, ένα μάτς που ο Άρης έπαιξε χωρίς τον Λευτέρη Μποχορίδη που ταλαιπωρείται μια θλάση και τον Γκάρι Μπέλ και οι δύο πλέον τρέχουν για να προλάβουν το μάτς της
Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. 10 πόντους είχε ο Φλιώνης, που τα πήγε πολύ καλά, είναι η αλήθεια, στο σημερινό μάτς. Μαζί με τον Βεργίν, νομίζω ήταν οι δύο κορυφαίοι του Άρη. Ο Βεργίνης, ο οποίος είχε 13 πόντους. 6 είχε ο Αγγέλου, 5 είχε ο Χάρης. 2 είχε ο Μαγκή με 5 rebound όμως. 19 είχε ο Lucky Jones, που και αυτός ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα, ο Αμερικανός γκάρτ. 6 είχε ο Κάιζερ. Έπαιξε και ο Σλαφτσάκης, ο οποίος δεν σκόραρε, αλλά είχε 5 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο και ένα κόψιμο. Επέστρεψε ο 24χρονος forward σε ένα παιχνίδι που του έδωσε την ευκαιρία, νομίζω, να πάρει λίγο ρυθμό μετά τον τραυματισμό που ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και να ανεβάσει ρυθμούς και τις επόμενες μέρες εν ώψη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι της Πειλέας. 24-26, 46-43, 58-54 και 81-76 το σκορ στα δεκάλεπτα του σημερινού αγώνα στο Παλέ, με τον Αγγέλου να κάνει και μια ενδιαφέρουσα δήλωση, είναι η αλήθεια, μετά από το μάτς. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί αποτύχαμε. Αυτές οι ατάκες, φίλε του Βαγγέλη, Αγγέλο δηλαδή. Είμαστε ευχαριστημένοι, είπε ο Βαγγέλης Αγγέλου, γιατί αποτύχαμε. Ελπίζω να μάθαμε τι μαγικά συνέβησαν σε σχέση με τη σταθερότητά μας σε αυτό το θεσμό. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να αναρωτιέται κανείς γιατί είμαι ευχαριστημένος επειδή απέτυχα. Είμαι χαρούμενος όταν χάνω γιατί μαθαίνω γιατί χάνω. Όταν κερδίζει κάποιος συνήθως προσανατολίζεται. Δηλαδή, τι κάνουμε, να μην κερδίζουμε coach. Μάλιστα. Σε πρώτη φάση, όταν έπαιζε άμυνα, δεν έπαιζε επίθεση και όταν έπαιζε επίθεση, δεν είχε συγκέντρωση στην άμυνα η ομάδα, λέει ο Βαγγέλης Αγγέλου. Στα τελευταία παιχνίδια βρήκαμε ένα στόχο με δύο ζευγάρια παικτών στην επίθεση. Έχουμε πρόβλημα τραυματισμών και σημάδεμα αυτών των αθλητών. Είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα. Το σημερινό παιχνίδι μπορεί να μας βοηθήσει για να ετοιμάσουμε το παιχνίδι της Κυριακής. Εδώ στην τελευταία του ατάκα τουλάχιστον υπάρχει μια λογική στα λεγόμενα του τεχνικού του Άρη, ο οποίος είπε ότι είμαι ευχαριστημένος γιατί χάσαμε, λέει, γιατί όταν κερδίζουμε, λέει, προσανατολιζόμαστε. Να μην κερδίζουμε δηλαδή. Για να προσανατολιζόμαστε. Είναι δυνατό, φίλε. Εντάξει. Ο καθένας με τον τρόπο του. Και όπως το βλέπει, τι να κάνουμε. Έτσι. Όπως και να έχει, ο Άρης πήρε μια νίκη. Καλή νίκη για την ψυχολογία του. Έκλεισε και με ωραίο τρόπο την παρουσία του φέτος στην Ευρώπη. Άσχετα που αυτή ήταν στο μέσο του FIBA Europe Cup. Και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στο πρωτάθλημα και στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Είδηση βέβαια της ημέρας, Γιάννη Ζάτση. Έτσι, δεν είναι άλλη. Άσε την νίκη του ΠΑΟΚ στην Τενερίφη, άσε την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπαρτσελώνα. Η είδηση της ημέρας, φίλες μου καλές, καλοί μου φίλοι και Γιάννη Ζάτση που σε έχω απέναντί μου, είναι ότι ο Γιάννης Μπουτάρης ανακοίνωσε την απόφασή του να μην διεκδικεί στην ανανέωση της θητείας του ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Σε κλειστή συνάντηση, λέει, με τους αντιδημάρχους που βρίσκεται προσώπων το απόγευμα σε εξέλιξη, λέει, ενώ αύριο στις 12, λέει, ο κύριος Μπουτάρης θα παραχωρήσει την ένδειξη τύπου για να ανακοινώσει και επίσημα αυτή του την απόφαση. Αιτιολογώντας, λέει, αυτή την απόφαση προς τους αντιδημάρχους του, είπε πως ασχολείται με την αυτοδιοίκηση περίπου 20 χρόνια, ότι δύο δημαρχιακές θέσεις είναι αρκετές και επιπλέον θα πρέπει να κοιτάξει και τον εαυτό του, καθώς είναι 76 ετών. Αλήθεια είναι αυτό. Λέει, μιλώντας συνέχεια στη δημοτική ομάδα, ο κ. Μπουτάρης είπε ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να συνεχίσει να είναι παρούσα, αλλά θα πρέπει να επιδιώξει τη διεύρυνσή της. Πρώτη να ανοίξει μια διαδικασία επαφών και συνεννοήσεων με όσους έχουν εκδηλώσει την πρόταση ενός υποψήφιου δήμαρχη και με τους οποίους υπάρχει βεβαίως ιδεολογική συνάφεια. Να τους φωνάξουμε, είπε, τον Βούγια, τον Ζέρβα και κάποιον άλλο να γνωρίσει το έργο της πρωτοβουλίας. Μάλιστα. Ναι. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του φαίνεται να έπαιξαν άνθρωποι του στην οικογενειακού του κύκλου, οι οποίοι του έλεγαν εδώ καιρό να μην συνεχίσει και να ξεκουραστεί. Να σημειωθεί ότι τη στήριξή του, λέει, στο Γιάννη Μπουτάρα είχαν εκφράσει τόσο όσοι ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη επιτυχία, όσο και το κίνημα αλλαγή και μετά από αυτήν την απόφαση θα πρέπει να αναζητήσουν, λέει, εναλλακτικέ. Πληροφορίε των τοπικών μέσων τη Θεσσαλονίκη, λέει το θέμα, αναφέρουν ότι ο κ. Μπουτάρα είχε επικοινωνία τόσο με τη Φόφη Γεννηματά όσο και με τον Σταύρο Θοδωράκη που θα στήριξε την υποψηφιότητά του, ενώ παραμένει άγνωστο αν έχει γίνει τέτοια επικοινωνία και με τον Πρωθυπουργό. Είναι ένα τέλο εποχή, όπω και να το κάνουμε. Αυτή η απόφαση του Μπουτάρη να μην κατέβει στις εκλογές. Εντάξει, πέρα την πλάκα και από αυτά που λέμε μερικές φορές, σαν δήμαρχος έχει κάνει ωραία πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Προσπάθησε να τη συμμαζέψει, τουλάχιστον έτσι το ζω εγώ,
που δεν μένω μέσα στη Θεσσαλονίκη, μένω λίγο πιο έξω στην Περαία, αλλά επειδή τη ζω την Θεσσαλονίκη καθημερινά, προσπάθησε λίγο να τη μαζέψει. Αυτό το αναγνωρίζω. Εντάξει. Έχει κάνει και λάθη βέβαια όμως. Είναι η αλήθεια. Όσον αφορά θέματα της καθημερινότητας στην πόλη και διάφορα ζητήματα που κάνουν τζιζ στην πόλη. Ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Όπως έχει κάνει λάθη και στις τοποθετήσεις του όσον αφορά τα αθλητικά ζητήματα. Και σε αποφάσεις του για αθλητικά ζητήματα. Γιατί δίκαιο δεν τον λες και σωστό δεν τον λες. Σε αυτό το κομμάτι. Είναι η αλήθεια. Όπως και να είναι, είναι ένα τέλος εποχής. Για άλλους είναι πετυχημένος, για άλλους είναι αποτυχημένος σε αυτή την παρουσία του στο Δήμο. Όλα αυτά τα χρόνια. Να δούμε ποιος θα είναι και ο επόμενος που θα ακολουθήσει του Γιάννη Μπουτάρη. Λογικά ένας πιο νέος άνθρωπος, έτσι, με νέες ιδέες, με πιο καθαρό μυαλό, με πιο νυφάλια σκέψη. Θα μπορούσαμε να πούμε επίσης, είναι ένας ωραίος τρόπος να το θέσουμε. Α, δούμε ποιος θα είναι. Επόμενος πάντως πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές σιγά σιγά και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι, ποιοι θα είναι υποψήφοι βασικά, χωρίς πλέον Γιάννη Μπουτάρη από εδώ και πέρα. Αύριο έχουμε και παιχνίδι στην πόλη, μην το ξεχνάτε. Ο Ηρακλής παίζει με τον Απόλλωνα Λάρισας, έτσι. Στο Καφτατζόγλιο στις 3. Γρηγοριάδης, Βοσνιάδης, Κούσας, Στάμους, Γιαμπάρης, Κουκόλης, Χιντζίδης, Κουτρουμάνος, Παναγιωτούδης, Γεωργίου, Καλτσάς, Πασάς, Ντούνης, Χασομέρης, Κλέιτον, Περόνε, Ρόβας και Μενδρινός. Είναι οι παίχτες που επέλεξε να πάρει μαζί του ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισας. Μονόδρομος η νίκη για τον Ηρακλή. Μετά τα τελευταία άσχημα αποτελέσματα και ειδικά μετά την ήττα στην έδρα της Παναχαϊκής την προηγούμενη εβδομάδα, πριν λίγες μέρες βασικά, στο γήπεδο της Αγιάς, απέναντι σε ένα Απόλλωνα Λάρισας που είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν και νομίζω ότι θα βάλει δύσκολα στον Ηρακλή αύριο, στο Καφτατζόγλιο. Η ομάδα των Θεσσαλών στις 3 η ώρα αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα ακούσετε φυσικά ζωντανά από τον Λίμπερο 107,4 σε περιγραφή του Γιώργου Ματζιούκη. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Αυτά από εμένα, γιατί ο άλλος έλειπε. Υπενθυμίζω και πάλι Τενερίφη ΠΑΟΚ 65-66, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Λίβα Παπαθεοδόρου λίγες μέρες πριν τον ντέρμπι με τον Άρη. Φαντάζομαι θα σχολιαστεί αυτό το αποτέλεσμα και με τον Γιώργο Ζαγόρα στην ζούγκλα που ακολουθεί, που ξεκινάει στις 12, αλλά κανείς δεν ξέρει τι ώρα θα τελειώσει. Εμείς ως Μπαλαντέρ θα τα πούμε και πάλι αύριο, με Νίκο Μοσχοβίτη να είναι στο στούντιο, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστώ πολύ και τον Γιάννη Ζάτση, συνοδοιπόρος, στην σημερινή εκπομπή, στην απόψινή εκπομπή. Γιάννη, θα φύγουμε μαζί, έτσι, παρέτσα. Λοιπόν, έτσι, ωραία. Με τα ποδήλατά μας. Λοιπόν, το ξέρεις το τραγούδι, το Queen? Δεν το ξέρεις? Το Bicycle. Δεν το ξέρει. Play I want to ride my bicycle. Δεν το ξέρει. Δεν άκουγες Queen? Όχι. Κάτσε λίγο. Εδώ έχει βγει ολόκληρη ταινία τώρα πρόσφατα. Τον Bohemian Rhapsody. Ωραία, πήγα το είδα. Άγγιζε τα λεφτά του. Ακριβότερο σινεμά, ρε φίλε. Δεν πέφτει τιμή του ποτέ. Δηλαδή τώρα πρόσεξε. Για να πας δύο άτομα σινεμά και να πάρεις τα εισιτήρια, popcorn και για κανένα ψυχτικό, θέλεις φίλε 25-26 ευρώ. Ναι, είναι λίγα. Αλλά πηγαίνει ο κόσμος. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή πήγα και η αίθουσα Σάββατο βράδυ κιόλα, εντάξει. Ο άλλο μπορεί να πάει για ένα ποτό. Ήταν γεμάτο το σινεμά. Είναι κόσμο, γιατί, και σου λέω ότι πηγαίνει ακόμα κόσμο, γιατί υπάρχουν πλέον τα site αυτά στο ίντερνετ που μπαίνει και βλέπει ταινίε, κατεβάζει ή τι βλέπει online, α πούμε, όπω κάνω εγώ πολλέ φορέ. Όχι με πολύ καλή ανάλυση πάντα, αλλά υπάρχει. Αλλά πηγαίνει ακόμα κόσμο σινεμά. Λεφτά υπάρχουν, Γιάννη Ζάτση. Βγήκαμε και από τα μνημόνια τώρα, χαμό έγινε. Λοιπόν, αυτά από εμά. Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Από τις 12 μέχρι όσο πάει, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.